Ο Τζανακόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με την κυρία Αντωνοπούλου. Εκφράστηκε μια δυσαρέσκεια από τον Πρωθυπουργό με τη φράση ότι δεν έκανε σωστή χρήση της διάταξης περί του επιδόματος και περιμένει, όπως είπε, την δική της τοποθέτηση. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Αν υποκρύπτει και κάποια άλλη εξέλιξη, θα. Νομίζω ότι αν υποκρύπτει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, θα φανεί τις επόμενες ώρες. Μάλιστα. Αυτά μέχρι εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είπε κάτι άλλο. Μόνο ότι υπήρξε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Ακριβώς. Ξεφράστηκε τη δυσαρέσκεια του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε την απάντηση, την επίσημη πλέον από ό,τι καταλαβαίνω, της Υπουργού. Την τοποθέτηση της Υπουργού για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα στο Πολιτικό Συμβούλιο συζητήθηκαν ελληνοτουρκικά, σκοπιανό, οικονομία. Όλα τα ελληνοτουρκικά, θέματα. Βέβαια, όλα τα θέματα. Ελληνοτουρκικά, σε ό,τι αφορά το ελληνοτουρκικά, αυτό το οποίο, σαν μήνυμα το οποίο εκπέμπει η Αθήνα, είναι ότι δεν θα πρέπει να πέφτει άλλο λάδι στην φωτιά. Υπογραμμίζει την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το σκοπιανό, αυτό το οποίο τονίζει η Αθήνα είναι ότι καλεί τα Σκόπια να μελετήσει τις ελληνικές προτάσεις προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Ενώ τέλος, σε ό,τι αφορά την οικονομία, Αντώνη, φτάνουν ως γνωστό σήμερα οι θεσμοί στην ελληνική πρωτεύουσα. Βεβαίως, ο στόχος είναι η έξοδος από την Επιτροπή και η δημιουργία ενός μαξιλαριού τέτοιου που θα δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να πορευτεί με ασφάλεια όταν θα εξέλθει από τα μνημόνια και τις επιτροπές. Σε ευχαριστώ και πάμε στον Γιώργο Ευθυμίου να δούμε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση της κυρίας Αντωνοπούλου που μας έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως. Ναι, από την Οδό Πειραιώς, Αντώνη, ζητούν από την κυρία Αντωνοπούλου να ζητήσει συγγνώμη και να επιστρέψει εντόκως στα